Γεια σας και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα δούμε ένα mobile game. Αλλά πριν πάμε στο σημερινό παιχνίδι, έχω μία μικρή ανακοίνωση να κάνω. Άνοιξα subreddit, οπότε θα το βρείτε κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε να πάτε και να γίνετε μέλος του subreddit και να αποστάρετε και κάτι. Μπορείτε να αποστάρετε memes για το κανάλι, κάποιο fan art. Γιατί αρκετοί μου τα στέλνετε στο Instagram και μένουν εκεί πέρα. Σας λέω απλά ένα ευχαριστώ τέλος πάντων που έχετε αφιερώσει χρόνο στο να κάνετε κάτι εμπνευσμένο από το κανάλι. Αλλά πλέον μπορείτε να τα αποστάρετε στο Reddit και να είναι όλα εκεί πέρα μαζεμένα. Γιατί κάποιοι από εσάς κιόλας δεν είναι ότι, κάθισα, πιάνει λίγο το χέρι μου, ρε παιδί μου, έφτιαξα κάτι. Κάποιοι είστε όντως ταλαντούχοι και αφιερώνετε και χρόνο για να κάνετε κάτι τέλος πάντων για το κανάλι. Οπότε πλέον μπορείτε να τα αποστάρετε όλα εκεί πέρα. Link κάτω στην περιγραφή. Το σημερινό παιχνίδι παρόλα αυτά είναι ένα mobile game, ναι. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως mobile gamer παρόλα αυτά. Πού και πού, ρε παιδί μου, παίζει και κανένα παιχνίδι στο κινητό, εντάξει. Όταν δεν έχει μπροστά σου PC. Οπότε σήμερα αποφάσισα να ξαναδούμε το Beat Life για να αρχίσουμε μια ζωή ενός τυχαίου εδώ πέρα τύπου στο Beat Life, να την επηρεάσουμε με τις αποφάσεις μας και να δούμε πού θα πάει όλο αυτό. Όμως πριν περάσουμε στο παιχνίδι, έχω ένα μήνυμα από το χορηγό αυτού του βίντεο. Και μιας που παίζουμε κάποιο mobile game, ο χορηγός αυτού του βίντεο είναι ένα κινητό. Και θα κάνω άλλη μια παύση εδώ πέρα για να πω ένα μπράβο στον εαυτό μου. Ναι, το ξέρω, αυτό είναι ίσως λίγο υπεροπτικό. Αλλά πόσο οργανικά έγινε όλο αυτό που περάσαμε από το mobile game στο χορηγό κινητό. Όπως και να έχει, δεν χρονοτριβώ άλλο. Ο Γιάννης το unboxing είναι εκεί πέρα και περιμένει να μας το παρουσιάσει. Γεια σας, είμαι εγώ ο Γιάννης το unboxing. Ναι, ωραία, μόλις το είπα αυτό, κάνε λίγο τη δουλειά σου, σε παρακαλώ. Ήμουν έτοιμος να το κάνω αυτό και με διέκοψες. Ωραία, σε παρακαλώ πολύ να μην έχεις υφάκι, εντάξει. Τώρα έχουμε να κάνουμε κάτι. Okay, δεν ξέρω για πόσο μπορώ να ανοιχτώ ακόμα αυτή τη συμπεριφορά. Παρ' όλα αυτά, είμαι εδώ πέρα για να σας παρουσιάσω το Realme 7i. Το οποίο κυκλοφορεί σήμερα, φρέσκο πράγμα, έτσι, σπαρταράει. Μετά από τα Realme 7 και Realme 7 Pro, κυκλοφορεί το Realme 7i. Οπότε εγώ το έχω πλέον στα χέρια μου και θα το κάνω unboxing. Είναι όλο αυτό ένα ψέμα, εντάξει, το έχω κάνει ήδη unboxing, απλά τα έχω βάλει όλα μέσα για να μοιάζει ότι το ανοίγω πρώτη φορά. Το έχω στα χέρια μου περίπου 2 εβδομάδες. Οπότε θα αφήσω τα κουτιά αυτά λίγο στην άκρη και θα πιάσω το κινητό. Το οποίο κινητό, παρόλο που ουσιαστικά είναι σχετικά budget λύση, το πιάνει στα χέρια σου και είναι αρκετά στιβαρό. Η συσκευή δεν είναι αρκετά λεπτή, που αυτό μπορεί να είναι καλό για κάποιους, μπορεί να είναι κακό. Για μένα είναι θετικό γιατί όταν το κρατάω στα χέρια μου, δεν νιώθω λες και κρατάω σαπούνι. Θα κάνω έτσι και θα φύγει. Το πιάνω και είναι εντάξει, ρε παιδί μου, το νιώθω εντάξει το χέρι μου. Πριν περάσουμε στα εσωτερικά του κινητού, θα το δούμε λίγο εξωτερικά. Αρχικά αριστερά υπάρχει αυτό το σιρταράκι που παίρνει 2 SIM και μία SD κάρτα. Δεξιά υπάρχει αυτό το πλήκτρο για την ένταση και το κλείδωμα-ξεκλείδωμα. Πίσω βρίσκονται οι κάμερές του, τις οποίες θα δούμε αργότερα, και το fingerprint, το οποίο είναι πολύ γρήγορο. Με το που το ακουμπάς, ξεκλειδώνει. Από κάτω βρίσκεται μια audio jack θύρα, μια θύρα Type-C και το ηχείο. Προχωράμε τώρα ενδότερα στο κινητό. Θα αρχίσω από την μπαταρία του, είναι 6.000 mAh, πράγμα που σημαίνει ότι θα αντέξει, εντάξει. Συγκεκριμένα το manual υπόσχεται 11 ώρες συνεχόμενες gaming. Που η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το τέσταρα, δεν μπορώ να σου πω αν ισχύει ή όχι, γιατί δεν είμαι τρελός. Δεν θα κάτσω 11 ώρες στο κινητό να παίζω. Για να τεστάρω γενικά τις δυνατότητες του κινητού, έπαιξα κυρίως παιχνίδια. Και παρόλο που πάντα στο κινητό μου υπάρχει ένα σουντόκου, λέω: OK, δεν θα τους ενδιαφέρει να δουν πώς τρέχει το σουντόκου σε ένα κινητό. Οπότε κατέβασα το Asphalt, ώστε να ζοριστεί λίγο η συσκευή, να δω πώς θα ανταπεξέλθει. Και η αλήθεια είναι ότι όσο έπαιζα Asphalt, δεν παρατήρησα κάτι, κάποιο spike ή οτιδήποτε, το παιχνίδι έτρεχε ομαλά. Περνάμε στην οθόνη του κινητού, η οποία οθόνη είναι 6,5 ίντσες και έχει ανάλυση 720x1600, που okay, δεν είναι και η μεγαλύτερη ανάλυση που μπορείτε να βρείτε σε οθόνη κινητού. Από την άλλη είναι μια πιο budget λύση που προσωπικά, ας πούμε, δεν με ενοχλεί κιόλας σε οθόνη, ας πούμε, 6,5 ίντσων. Τώρα που πίσω έχει 3 κάμερες, εντάξει, και άμα το δεις από μακριά είναι σαν μια μικρή κουζίνα. Έχει μια κάμερα η οποία είναι 48MP, που είναι η κύρια τέλος πάντων κάμερα, μια 8MP με ευρυγόνιο φακό και μια με μάκρο φακό, αν θέλετε να τραβήξετε κάτι από πολύ κοντά και να το στείλετε, ας πούμε, σε κάποιον, δεν ξέρω, να τραβήξετε μια συγκεκριμένη φακή για να το στείλετε, ξέρω, στη μάνα σας να ρωτήσετε αν αυτή η φακή είναι καλή ή όχι. Μπροστά υπάρχει μια 8MP selfie κάμερα και αυτά που είπα είναι αριθμοί. Πάμε να δούμε πώς είναι στην πράξη. Για αρχή, πάμε να δούμε μαζί τη selfie κάμερα σε καλές συνθήκες φωτισμού. Αυτή είναι μια φωτογραφία με την ultra macro κάμερα και ορίστε και μερικές φωτογραφίες από την κύρια κάμερα του Realme 7i. Κάποιες με καλό φωτισμό και κάποιες με όχι τόσο καλό φωτισμό. Τώρα μπορείτε να τραβήξετε βίντεο έως 1080p 60fps, το οποίο μοιάζει κάπως έτσι με τη selfie κάμερα,
και κάπως έτσι με την κύρια κάμερα. Τώρα το συγκεκριμένο μοντέλο έρχεται με storage 64GB και 4GB RAM. Γενικά τώρα είναι ένα κινητό το οποίο κρατάει πολύ μπαταρία του. Οι κάμερες που διαθέτει είναι συμπαθητικές, οπότε αν είστε έξω ρε παιδί μου και θέλετε να στείλετε μια φωτογραφία ή να ανεβάσετε μια φωτογραφία στο social media, θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του, ειδικά σε καλές συνθήκες φωτισμού. Η μπαταρία του θα σας κρατήσει αρκετά, δηλαδή ακόμα και αν το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ μέσα στην ημέρα σας, δεν θα χρειαστεί να έχετε, ας πούμε, φορτιστή μαζί σας, αν το έχετε φορτίσει. Εκτός και αν καθίσετε όλη τη μέρα και παίζετε παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε. Και στα θετικά είναι και το γρήγορο fingerprint που απλά το πατάς και κατευθείαν, ας πούμε, το πιάνει. Τώρα, αν εσείς χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το κινητό, μπορείτε να ακολουθήσετε το link στην περιγραφή. Πίσω σε σένα, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, το unboxing για την τοποθέτηση. Περνάμε τώρα στο σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, έχω πατήσει ήδη το New Life, θα πατήσω χώρα, θα πατήσω Ελλάδα και όπου μας βγάλει αυτό. Είμαστε ο Μινάς Λίας και γεννηθήκαμε σε Σαντορίνη. Okay. Ναι, μόλις γεννηθήκαμε, προφανώς είμαστε λίθοι, γιατί που μπορεί να πάμε να φάμε και να πεθάνουμε. Πολύ λογικό αυτό. Είμαστε σχεδόν υγιείς και χαρούμενοι για κάποιο λόγο. Βγήκαμε το χαμόγελο στα χείλη, μάλλον. Ο πατέρας μας, που για κάποιο λόγο τον λένε Έκο, το πήγαινε να δουλέψει βενζινάδικο, είναι μανάβης. Η μητέρα μας δουλεύει σε εστιατόριο και έχουμε και μια αδερφή που λένε Βασιλική και είναι τεσσάρων. Πάμε παρακάτω παρόλα αυτά. Διαλέγουμε το πρώτο μας παιχνίδι. Ένα ζευγάρι βρώμικες κάλτσες. Γιατί αυτός είμαστε, αυτός είναι ο Μινάς που όλοι ξέρουμε. Και νομίζω ανέβηκε 1% η ξυπνάδα μας. Είμαστε σε φάση, ωραία, αυτές είναι βρώμικες κάλτσες, βρωμάνε, τις αφήνω. Μαθαίνοντας τον κόσμο με το Μινά. Okay, είχαμε ένα bulldog, τη Σόφη, πέθανε 7 χρονών. Ναι, και αυτό εντωμεταξύ μας δυσαρεστεί που είμαστε 2 χρονών. Τύπου αν μας δώσουν ένα μαξιλάρι και μας πούνε αυτό είναι τροφή, απλά θα το δάμε. Και θες να μου πεις τώρα ότι έχουμε εμείς τη συνείδηση για να καταλάβουμε ότι αυτό εκεί πέρα το πράγμα ήταν το οικογενειακό σκυλί και ότι στεναχωρηθήκαμε επειδή πέθανε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και τώρα έχουμε πάλι αυτό με τα εμβόλια, παιδιά. Είναι 3 χρονών, εδώ πολύ σημαντικό αυτό. Μη σου μείνει στο υποσυνείδητο αυτό με το εμβόλιο. Και είναι πολύ καλή εποχή τώρα να μιλάμε για εμβόλια. Ωραία! Χαμός θα γίνει. Θα μείνω ήρεμος λοιπόν και θα μου κουμπώσετε το εμβόλιο, που σε αυτή τη φάση πρέπει να ευχαριστούμε τη μητέρα που μας πήγε όντως για εμβόλιο. Εντάξει, να το πούμε και αυτό. Και δεν έκανε κανένα γιατροσόφι περίεργο, ξέρω εγώ. Να πάρει λίγο βασιλικό, να τον τρύψει στα χέρια και να μας το κάνει έτσι στο μέτωπο, σαν το Σύμπα. Πέσαμε και σπάσαμε το τραπεζάκι του καφέ των γονιών μας. Αρχικά, ποια οικογένεια έχει τραπεζάκι που το ονομάζει τραπεζάκι του καφέ? Πας να κουμπίσεις κάτι άλλο και σου λέει αυτό είναι του καφέ. Ναι, λες και θα παρεξηγηθεί ο καφές, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα παραδεχτούμε ότι εμείς το σπάσαμε, εντάξει. Το παραδεχτήκαμε παρόλα αυτά στους γονείς μας και δεν λέει ότι μας σπάσανε στο ξύλο. Πολύ χαίρομαι που, ας πούμε, οι γονείς μας δεν διαλέγουν τέτοια μέθοδο διαπαιδαγώγησης. Μεταξύ μας τεσσάρων και εδώ πέρα στα activities έχει μόνο να πάμε στο γιατρό, γιατί όταν είσαι τεσσάρων αυτό κάνεις. Τύπου, ναι, γιατρέ, σας ξαναφέραμε το μικρό. Αποφάσισε να βάλει το χέρι του στην πρίζα. Νομίζω δεν ακούει πλέον, δεν ξέρω. Πηγαίνω και του κάνω έτσι ταυτί και δεν αντιδράει. Ήρθε η ώρα όμως να βγούμε έξω και να παίξουμε. Θα σκάψουμε μία τρύπα και θα βγούμε στην Αλμπουκέρκη. Θα κλωτσίσουμε μία μπάλα ή θα σκαρφαλώσουμε σε ένα δέντρο. Θα σκαρφαλώσουμε σε δέντρο, νομίζω στα 5. Ειδικά άμα έχεις δει πολύ Ταρζάν. Είναι αυτό που θες να κάνεις, εντάξει, σκαρφαλώσουμε ένα δέντρο. Ήρθε η ώρα να πάμε σχολείο. Πηγαίνουμε σε δημόσιο σχολείο και εκεί τρώμε bullying. Και έχουμε κατάθλιψη στα 8. Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είναι Δευτέρα Δημοτικού. Ο κόσμος είναι χάλια. Το εμείς και ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν σκέφτομαι και γράφω. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να έχει στα 8, αλλά έχουμε κατάθλιψη από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρεις πότε σε χτυπάει, βέβαια, η κατάθλιψη. Πλέον λοιπόν είμαστε 10 χρονών και εδώ μας λέει το παιχνίδι ότι έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε το πρώτο μας φιλί. Και ξέρεις τι μου τις πάει με το παιχνίδι. Που είναι εδώ η Αναστασία, έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε το πρώτο μας φιλί και σου λέει πώς μοιάζει η Αναστασία. Δεν έχει σημασία πώς μοιάζει η Αναστασία. Τι λέει η καρδούλα μας. Έχει σημασία. Εντάξει. Και μου αρέσει που το παιχνίδι σου λέει: τρέξα μακριά τη, φύλα τη με γλώσσα. Φύλα τη, αλλά σίγουρα όχι γλώσσα. Και είμαστε 10. Που στα 10, ρε παιδί μου, θα δει Αναστασία και μπορεί να νιώσει αυτό ότι θες να τη φιλήσει, να κάνει αυτό και μετά να τρέξει σπίτι σου, να μπει μέσα, να πετάξει τζάντα από το σχολείο και να σε φάσει. Μητέρα, νομίζω πως άφησα έγκυο την Αναστασία. Αλλά είμαι ολόκληρος άντρας πια. Θα αναλάβω τις ευθύνες μου. Επειδή μάλλον δεν έχεις κάνει σεξουαλική αγωγή, νομίζω ότι τα παιδιά τα φέρνει ακόμα πελαργός, κάτι τέτοιο. Μπορούμε να έχουμε πια κάποια πιο μετριοπαθή, ας πούμε, απόφαση. Να είμαστε σε φάση. Αναστασία, δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Αλλά ξέρεις τι, άμα το λέει η καρδιά μας, ορίστε. Φύλατη. Experience ήταν περίπου 50%. Ήταν. Okay, είχε λίγο σάλιο από ξένο άτομο που δεν με ψήνει ιδιαίτερα, αλλά.
Okay, θα το ξανάκανα. Είναι 3 στα 5 αστέρια ήταν το experience, εντάξει. Είναι σαν να έχει πάει σε καλό room στο LED. Και είμαστε πλέον 13, έρχεται ο σχολικό χορό. Μα αρέσει εδώ πέρα η Vera, η Andreadis, η οποία πάλι ρε παιδί μου είναι σε φάση. Είναι πιο όμορφη από ό,τι φαίνεται από την Αναστασία. Ή απλά έχουν αλλάξει τα γούστα μα, εντάξει. Γιατί η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό. Αν βάλει 10 ανθρώπου να κοιτάνε το ίδιο πράγμα, θα ακούσει μάλλον 10 διαφορετικέ απόψει, εντάξει. Με αστερίσκω εδώ πέρα γιατί υπάρχουν για κάποια κοινωνικά πρότυπα. Παρ' όλα αυτά, εμεί θα πούμε στη Vera να έρθει μαζί μα. Η Vera μα είπε όχι. Πηγαίναμε στο school dance με τον εαυτό μας. Πώς τα πήγαμε. Είναι εντάξει, δεν το λες περνώ και μόνος μου καλά αυτό το enjoyment που νιώσαμε. Γιατί μάλλον ήταν όλοι και χορεύανε και εμείς ήμασταν έτσι. Και είμαι σε φάση, μην κοιτάτε. Μια χαρά είμαι. Εν τω μεταξύ, πάλι το happiness έπεσε στο 0. Δεν έχει δει άσπρη μέρα αυτό το παλικάρι. Και τώρα οι φίλοι μας λένε: Κολώνεις να πας να πεις την Heloise Barto, η οποία είναι από το Toulouse της Γαλλίας, που δεν ξέρω πώς διάλογο βρέθηκε Σαντορίνη μαζί μας. Να βγείτε, ρε παιδί μου. Η οποία από ό,τι φαίνεται είναι όμορφη σύμφωνα με τα γούστα μας. Είναι μέτρια μαθήτρια και είναι πάρα πολύ, ας πούμε, δημοφιλής. Επίσης, η κλίκα της είναι οι hipsters, εντάξει. Οπότε δεν ξέρω, θα πάμε με σκούφο και πουκάμισο πάνω από φούτερ ή κάτι. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Θα τη ρωτήσουμε παρόλα αυτά ότι θέλουμε να βγούμε. Δεν ψήθηκε και έπεσε και η ομορφιά μας ή ήταν εκεί. Οπότε η χαρά έχει μείνει 0%. Έπεσε και η υγεία μας. Το ρίξαμε στα βαριά μετά από αυτή την απόρριψη. Στα 17 αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Αποφασίζουμε τι θέλουμε να είμαστε. Από ό,τι φαίνεται, ο χαρακτήρας μας είναι straight, οπότε έστω ότι θα είμαστε straight. Και δεν χάρηκε ιδιαίτερα που είμαστε straight, υποθέτω, γιατί έτσι όπως πάει με τα ερωτικά, μάλλον θα ήταν καλύτερο να ήμασταν bi, εντάξει, να είχαμε ένα μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων. Παρ' όλα αυτά, γίναμε 18, αποφυτίσαμε, ανέβηκε λίγο το happiness, αλλά έχουμε άγχος. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι θα κάνουμε τώρα με τη ζωή μας στα 18. Γιατί όταν γίνεις 18, παιδιά, ενηλικιώνεσαι και παίρνεις αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που πηγαίνεις ακόμα σχολείο, γίνεις 18 και όταν σου λένε κάτι γονείς σου, τους απαντάς με το είμαι 18 πλέον, είμαι μεγάλος. Παρόλο που κάθε μεσημέρι που γυρνάς από το σχολείο, η μανούλα σου σου ετοιμάζει το ζεστό φαγάκι και σου πλένει τα ρουχαλάκια σου. Αυτό. Ξέρεις κάτι, μπορούμε να κάνουμε απλά, ρε παιδί μου, σε ένα university και έστω ότι θα πάμε σε αγγλικών. Γιατί όχι. Και γίναμε και εκεί rejected. Ωραία, θα πάει αυτό. Πάμε για ένα community college λοιπόν. Τέλεια, 8 happiness. Εν τω μεταξύ, τα looks έχουν πέσει. Νομίζω σε κάποια φάση τη ζωή μας θεωρούμασταν πιο όμορφοι. Έχουμε παρατήσει τον εαυτό μας. Ντροπή. Παιδιά, και αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα δίπλωμα οδήγησης, εντάξει. Deer Crossing είναι αυτό. Too easy. Μπράβο, έτσι παίρνει το driving test. Γι' αυτό πηγαίνουν και καρφώνονται σε στροφές. Καταφέραμε λοιπόν και περάσαμε το Community College. Ήρθε η ώρα να βρούμε μια δουλειά, υποθέτω, και να ενταχθούμε στην κοινωνία, παιδιά. Λοιπόν, εγώ καραψίνομαι να γίνω telemarketer, παιδιά, και να κάνω καριέρα με αυτό. Μετά από telemarketer, μπορεί να γίνω και πολιτικός. Γενικά, όταν γίνεις telemarketer, είναι φανταστικό να ξεκινήσεις από εκεί, ας πούμε, τα πρώτα σου βήματα. Λοιπόν, κοπήκαμε στη συνέντευξη, αλλά έχει και άλλη μια δουλειά telemarketing. Μη σταματάτε, παιδιά, να κυνηγάτε το όνειρό σας. Rejected και εδώ, αυτό ήταν, νομίζω δεν. Την έχουμε πατήσει, έτσι. Έχουμε φάει μόνο από ρήψεις. Μπορώ να γίνω bus driver. Με όλα τα ψυχολογικά ίσως δεν θα ήταν καλή φάση, αλλά φτάνουμε στο σημείο της συνέντευξης, εντάξει. Και μας λέει τώρα ο τύπος συνέντευξη, τι κάνεις όταν βρίσκεσαι σε αγχώδεις καταστάσεις. Κάνω ένα yoga break, εντάξει, για να ηρεμήσω. Και ήταν σε φάση, αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Είναι άμα χωθώ, ας πούμε, είμαι στο σταυροδρόμι και δεν ξέρω ποιος έχει προτεραιότητα, απλά ηρεμώ. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση ακόμα δεν έχουμε βρει χαρά στη ζωή μας. Επίσης, η υγεία μας δεν είναι πολύ καλά. Να πάμε, μήπως, σε ένα γιατρό. Περίμενε μισό λεπτάκι. Πάμε σε ένα γιατρό. Σε ένα witch doctor. Όχι, έχουμε ακόμα τα λογικά μας, εντάξει. Πάμε σε κανονικό γιατρό. Δεν θέλω να πάμε για ομοιοπαθητική. Να πάμε σε ένα ψυχίατρο αρχικά. Θα πάμε σε ψυχίατρο. Ναι. Δεν έχουμε αρκετά λεφτά. Πού είναι τα λεφτά? Α, δεν έχω λεφτά, έχω μηδέν. Τελείωσε. Έχει φροντίσει το κράτος να υπάρχει κάποια δημόσια υπηρεσία, ας πούμε, ή κάτι? Ψάχνουμε ένα τοπικό γιατρό και μπορούμε να πάμε στο Λάνθιμο, που δεν είναι πολύ καλός γιατρός. Λογικό, γιατί είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Οπότε θα πάμε στο Χριστάκο, ο οποίος Χριστάκος είπε ότι δεν έχουμε τίποτα. Και αυτό δεν μας έφτιαξε την υγεία παρόλα αυτά. Είμαστε 5% σε υγεία. Δεν ξέρω τι φάση. Όμως, παιδιά. Δεν έχουμε πλέον κατάθλιψη. Είχαμε κατάθλιψη από τα 8 έως τα 23 μας. Αυτό είναι όντως σοβαρό. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεφύγουμε από αυτό είναι φανταστικό. Και δεν έχουμε πλέον και άγχος. Ο ψυχίατρος αυτός που είναι, να του κάνω ένα άγαλμα, να το φιλήσω στο μέτωπο, κάτι. Η χαρά μας είναι 89%. Ίσως αυτό εδώ πέρα το 89 συνδέεται με αυτό το 14781. Είναι κάποια αριθμή, ρε παιδί μου, που αν υπάρχουν στον τραπεζικό σου λογαριασμό, σε κάνουν χαρούμενο. Αλλά ως ένα σημείο. Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Δεν θέλω να περάσω αυτό το μήνυμα. Παιδιά, είμαστε πλέον 24. Έρχεται εδώ η Ιωάννα, η οποία είναι 18 χρονών και μας είπε να βγούμε έξω.
Από ό,τι φαίνεται από εξωτερική εμφάνιση, δεν είναι στα γούστα μας. Είναι μέτρια έξυπνη, που δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Είναι σε φάση, OK, η γη είναι σφαιρική, αλλά δεν υπάρχει κορονοϊός, είναι κάτι τέτοιο. Έχει χρήματα και είναι λίγο τρελή. Που το craziness δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει το. Εντάξει, έχει μία μέση τρέλα, ρε παιδί μου. Άμα τη βάλει να πηδήξει από 5 μέτρα, μπορεί και να το κάνει. Αυτό δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε με την Ιωάννα, ρε παιδί μου, να αρχίσουμε να καλύπτουμε τον έρωτα στα 24. Στα 30 αποφασίζουμε ότι δεν καλή στιγμή να μπούμε τώρα στο social media, εντάξει. Γιατί όταν μπαίνει στα 30 social media, αρχίζει και ποστάρει αυτά τα 30 φύλλα με το καλημέρα, τα γκυφάκια που κάνουν κάτι για αριστερά. Γράφει με κεφαλαία κάθε μέρα στο Facebook καλημέρα. Δεν, αυτό ρε παιδί μου, αν δεν ξέρει πώ δουλεύουν, άστο γιατί. Κατάθλιψη. Πέθανε ο πατέρας μας στα 73. Θα πάμε στην κηδεία του. Η Τζοάννα μας ζητάει να χωρίσουμε και μας λέει ότι είναι επειδή μιλάμε την ώρα που βλέπουμε ταινίες. Αυτό είναι κάποιο post στο Thank You Next, ας πούμε. Αυτό μας έκανε η Τζοάννα. Επειδή βλέπω το λακάζατε παπέλ και σχολιάζω κάθε δύο λεπτά πόσο εσχρό είναι. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, Ιωάννα μου. Θα βρούμε άλλον. Έχουμε πολλούς πονοκεφάλους. Θα πάμε στο γιατρό. Για κάποιο λόγο ο Λάνθιμος έχει συνεχίσει την καριέρα του γιατρός. Δεν θέλει να μείνει στις ταινίες. Θα πάμε πάλι στο Χριστάκο. Θα πάρουμε χάπια. Ναι, και πήγαμε στο Χριστάκο. Παρ' όλα αυτά δεν πέρασαν οι μικρανίες. Όπως και να έχει. Λοιπόν, είμαστε πλέον 35 και ξέρεις τι, μήπως να πάμε να βρούμε λίγο την αγάπη. Ένα dating app. Όχι, find a date, έτσι. Είμαι στο EL24 και εμείς είμαστε. Όχι, γενικά. Δεν θα. Επίσης, μπορεί να τη πούμε για ραντεβού και να μην το καταλάβει. Αυτό το smart εδώ πέρα, το κάτω-κάτω, γενικά όχι τόσο θελκτικό, θα πω εγώ. Συνεχίζουμε με τη ζωή μας. Πλέον είμαστε 40 χρονών και ένας περίεργος τύπος στο μπαρ μας δίνει μία βότκα με Red Bull. Πιες το! Τι μπορεί να. Τώρα είμαι addicted στο αλκοόλ, αυτό είναι. Είμαι από μία βότκα. Ήταν η πρώτη φορά που πιάμε βότκα, τι φάση. Οπότε περίμενε, θα πάμε για rehab. Συγγνώμη, ήρθε η ώρα, είναι στα 40. Ποτέ δεν είναι αργά, πάμε rehab. Στους ανώνυμους αλκοολικούς θα πάμε. Το όνομά μου είναι Μινάς. Ένας bartender μου έδωσε μία βότκα. Παιδιά, είναι. Έχετε και εσείς πρόβλημα. Ναι, έχουμε όλοι πρόβλημα για να είμαστε εδώ. Αλλά φίλε, τέτοια βότκα δεν έχω ξαναπιεί, ρε φίλε. Έχεις τώρα λίγο μαζί σου. Όχι, δεν είμαστε εδώ, γι' αυτό λάθος. Λοιπόν, εμείς πήγαμε στο meeting, αυτό δεν δούλεψε. Επίσης, για κάποιο λόγο, 40 χρονών δεν βλεπόμαστε. Που δεν ξέρω ακριβώς πού λειτουργεί αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα να ξαναπροσπαθήσουμε να βρούμε την αγάπη. 48 χρονών, η Αματουλά Αλμαρούν. Πόσα παιδιά έχει Παναθεματή? Όχι. Ωραία, Άντζη Χατζής. Προφέσορ στο Eden University System. Πανέμορφη, με πολλά λεφτά. Δεν ξέρω γιατί θα κοιτάξει εμάς, αλλά πάμε. Και όντως δέχτηκε να βγούμε ραντεβού. Μία στο τόσα δισεκατομμύρια. Τέλεια. Ενώ παίζουμε σκάκι στο πάρκο με ένα γέρο, μη με ρωτάτε, ούτε εγώ ξέρω πώς βρέθηκε αυτό. Τύπου έχει ήδη σκάκι στο πάρκο ή παίρνουμε το σκάκι μας και πηγαίνουμε στα γνωστά και λέμε κολώνεις να με αντιμετωπίσεις, δεν ξέρω. Περνάει ένας τύπος και μας ρωτάει, πιστεύεις στο Θεό? Και θα πούμε σίγουρα όχι, σίγουρα ναι, σε ποιο Θεό. Και μετά από αυτό δεν μας ξαναμίλησε ποτέ. Θα πάμε εδώ με την Άντζη Χατζής. Και θα σας κάνουμε ένα κομπλιμέντο. Ωραία, πρέπει να χτίσουμε μια σχέση. Θα το πάμε για γάμο, εντάξει, είμαστε πλέον 40 φεύγα. Λοιπόν, για κάποιο λόγο η σχέση μας χειροτέρεψε μετά το κομπλιμέντο. Και αφού χειροτέρεψε η σχέση μας, τι θα το φτιάξει να περάσουμε χρόνο μαζί της? Αυτό ίσως το φτιάξε, ίσως και όχι. Πήγε χειρότερα, μάλλον δεν μας θέλει καν. Πάει για χωρισμό αυτό, εντάξει. Και φτάνουμε στο σημείο να μας χωρίσει. Θα την παρακαλέσουμε να μείνει. Και όντως την παρακαλέσαμε και έμεινε. Λοιπόν, τώρα είμαστε στη φάση που χάσαμε πάρα πολύ βάρος. Εντάξει, γιατί έχουμε περάσει πολλά. Πάμε στο γιατρό. Γιατρέ, έχω χάσει πάρα πολύ βάρος. Τι συμβαίνει? Αυτός ο γιατρός όλο μας δίνει χάπια. Μήπως δεν θα έπρεπε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τώρα η κοπέλα μας έρχεται και μας λέει: λοιπόν, αυτή τη φορά τελείωσε. Θα τα χαλάσουμε. Την παρακαλάμε πάλι. Και μένει. Ωραία, πάμε τώρα εδώ. Δεν έχουμε καμία αξιοπρέπεια πλέον. Την έχουμε παρακαλέσει δύο φορές να μείνει μαζί μας. Εντάξει. Και τώρα να της δώσουμε και λεφτά. Λοιπόν, πάρε 10.000. Το εκτίμησε σχετικά. Εντάξει, και μας ζητάει για άλλη μια φορά να φύγει πλέον. Την παρακαλάμε πάλι. Μας παράτησε. Ήταν μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη και αντίο. Πέθανε και η μητέρα μας στα 93 και μας έδωσε 8.500. Σχεδόν όσα δώσαμε στην άλλη για να μείνει που δεν ψήθηκε. Και πλέον στα 56 έχουμε και διαβήτη. Τέλεια. Δεν είμαστε χαρούμενοι, δεν είμαστε καλά στην υγεία μας και δεν είμαστε καν. Δεν ξέρω, είμαστε τόσο αποκρουστικοί. Έχουμε γίνει ο Κουασιμόδος, τον Γκόλουμ έχουμε γίνει. Γιατί έχω 0% looks? Τι πήγε, αλλά έχουμε και κατάθλιψη πάλι, επέστρεψε. Και μετά από όλα αυτά, πεθάναμε 59 χρονών. Πεθάναμε τουλάχιστον στον ύπνο μας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μινάς Λίας, εντάξει. Αυτό ήταν ένα βίντεο με το Beat Life. Πιστεύω ότι ο Μινάς δεν έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να πιάσει τη ζωή, ας πούμε, από το γιακά ή κάτι. Αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα.
Τα λέμε σε κάποιο επόμενο. Αντίο σας. Ίσως οι επιλογές μου να έκαναν το Μινά να βιώσει μια τόσο μετριοπαθής ζωή. Ίσως θα έπρεπε να έκανα το Μινά να πάρει κάποια παραπάνω ρίσκα. Όπως και να έχει, εδώ πέρα τριγύρω μου πάρουν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρετε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή έχω links, εντάξει, και έχω και το link από το Reddit που πάμε στην αρχή του βίντεο. Οπότε πηγαίνετε, τσεκάρετε. Και πέρα από αυτό, σας υπενθυμίζω ότι κάθε Δευτέρα εδώ πέρα στο κανάλι μου στο YouTube 6 ώρα το απόγευμα κάνω live stream. Οπότε μπορείτε να έρχεστε να τα λέμε. Αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.